Δανάη, έτσι, μια και κινούνται και η Ομόνια. Να πούμε, Ζωή, πες μου λίγο. Σωτήρη, να δείξουμε πάλι τη φωτογραφία της Δανάης. Για πες μου, αγαπητέ. Λοιπόν, μια πληροφορία για τη 15χρονη Δανάη Παπά. Μας πήρε μια κυρία, η οποία είναι οδηγός ταξί και μας πληροφόρησε ότι την έχει μεταφέρει κατ' επανάληψη, βραδινή ώρα, στην οδό Σόλωνος. Περισσότερες πληροφορίες δεν νομίζω ότι θα ήταν σωστό να αναφέρουμε στον Μάλιστα. αέρα. Μόλις και εσύ, Κατερίνα, ναι. Ναι, οι δικές μας πληροφορίες ήταν από την περιοχή της Ομόνιας και αυτή τη φορά ήταν πρωί προς μεσημέρα, γύρω στις 12. Ένας κύριος είπε ότι τον σταμάτησε να του ζητήσει 100 δραχμές. Δεν της έδωσε καμία σημασία. Βλέπουμε τη Δανάη, να την βλέπουμε και λίγο και τη Δανάη, ναι. Εκείνο που του προκάλεσε ενδιαφέρον είναι ενώ ήταν στραμμένη προς τον ίδιο, ξαφνικά κάτι είδε και το έβαλε στα πόδια. Ναι. Φαινόταν ταλαιπωρημένη, είχε τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτά που δείχνουν στην φωτογραφία. Ναι. Φορούσε μαύρα στενά ρούχα και πολύ λεπτή. Το έκανε αυτά λοιπόν για την Δανάη, την κοπελίτσα που και αυτό το βράδυ προσπαθούμε με την έρευνα τη μεγάλη που κάνουμε για την Ολυμπία Χαλκίδου να βρούμε μέσα στη νύχτα της Ομόνιας. Παιδιά, για την Ολυμπία, να δούμε λίγο μια εικόνα και για την Ολυμπία. Καταρχήν, να πούμε ότι έχουμε πάρα πολλά ανώνυμα τηλεφωνήματα. Το στίγμα μας λένε ότι κινείται στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. Πολλές οι πληροφορίες από ανθρώπους που κινούνται μέσα στη νύχτα φυσικά και δεν έχουμε κανένα λόγο να τους αμφισβητήσουμε γιατί είναι πάρα πολύ σίγουροι. Συγκεκριμένες, ναι. Συγκεκριμένες, βέβαια. Η εικόνα βέβαια που μας δίνει αγγελική για την Ολυμπία είναι ότι δεν είναι μόνη της, αλλά είναι παρέα και με άλλα άτομα, μαζί με αρκετά άτομα ακόμα, που δυστυχώς η παρέα αυτή, έτσι πως μας την περιγράφουν, είναι για τα καλά, όπως λέμε, μέσα στη νύχτα.